Μπορείς να περάσεις. Γεια σας. Δημήτρη μου, ξεκινάμε με σένα. Ναι. Έχει σπάσει το σερί, βλέπω. Τι εννοείται. Εκεί που λέγαμε θα πάει πάλι η μέρα του 2, η μέρα του 3, δηλαδή πάλι όλες μαζί, ξαφνικά έγινε μια... Ανατροπή. Μια ανατροπή με σένα. Ναι. Τι συμβαίνει. Α, δεν ξέρω. Άστα αυτά σε μένα. Εγώ δεν κάνω με καμία παρέα πίσω. Μιλάω με όλες τις κοπέλες. Δεν παραπονιέμαι για τους βαθμούς ποτέ. Άρα μπορούν να βάζουν ό,τι θέλουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα τα διάρκεια είναι από τα παράπονα που ακούνε πίσω που κάνει η μία στην άλλη. Ας μιλήσουν οι ίδιες. Εγώ πάντως δεν ασχολούμαι με αυτό. Με το που κατεβαίνω από εδώ, τα ξεχνά όλα. Λοιπόν. Ώρες-ώρες απορώ πραγματικά τι κάνω εγώ εδώ. Δηλαδή. Προτείνεις, κάνεις, δείχνεις, τι εννοείς. Δεν νομίζω ότι προτείνω, γιατί συνέχεια μου λένε ότι δεν κάνεις τίποτα, Διονυσία. Δεν είσαι όμορφη. Διονυσία, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις δεν μιλάω για εσάς, μιλάω για. Έχεις βγει εδώ προτινόμενη. Όχι. Άρα. Όχι, όχι, όχι. Δεν μιλάω για εσάς, μιλάω για τα κορίτσια. Μα συνήθως σου βάζεις καλούς βαθμούς. Εγώ θέλω να τις αποστομώσεις με τις εμφανίσεις σου. Είναι η πιο ωραία απάντηση. Λοιπόν, ντύθηκες, έριξες ό,τι βρήκες επάνω σου. Σε εισαγωγικά, μάλλον δεν το κατάλαβα. Σε εισαγωγικά. Βέβαια. Ναι. Εμένα μου αρέσει το σακάκι αυτό που φοράς πάρα πολύ, που είναι oversized και πέφτει πολύ. Μου αρέσει η μαρινιέρα η πράσινη μέσα, είναι μια αναπάντηχη λεπτομέρεια. Και το ασημί μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Χτυπάνε πάρα πολύ άσχημα τα παπούτσια τα μαύρα. Πάντως, εκτός τη τσάντα που θα έπρεπε να την βάλεις με ένα άλλο business look και όχι με αυτό, το μέγεθος είναι σωστό, είναι η φύτης που την κάνει διαφορετική. Εμένα μου αρέσει αυτή η casual διαφορετική εμφάνιση της Διονυσίας. Δεν με χαλάει καθόλου. Ορίστε. 2. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Surprise. Λοιπόν, Σοφία μου. Διονυσία. Εγώ δεν θεωρώ ότι σήμερα είσαι ή ένα της Διονυσία ή Διονυσία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή την εικόνα και τα loafers που είναι και λίγο περίεργα. Λίγο πρόσμενη εικόνα για τη Διονυσία. Ναι, πολύ. Πολύ. Και εγώ θα ήθελα να δω κορίτσια έτσι έξω. Ναι. Αυτό είναι very cool για μένα. Το μόνο πράγμα κάποτε που... Okay, maybe αυτό θα είναι πρόβλημα, είναι που ανοίγει από πίσω από το φούστα. Ακόμα maybe μπορείς να τη γυρίσεις για το άνοιγμα να είναι στο πλάι. Τη γύρισα πριν πίσω. Maybe μπορεί να είναι στη μια πλευρά. Τη γύρισα στο πλάι πίσω, και... αλλά μου ήταν... μου φαινόταν περίεργη. Ναι. Μου φαινόταν πολύ ανοιχτό εδώ. Και δεν ήθελα να φαίνεται έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα, listen, αν όλοι μας just βάλαμε και ό,τι πράγματα να φύγουμε από το σπίτι μας, μακάρι να είμαστε έτσι, κομψή και cool. 4 νησιά για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο Στέλιο. Άκου. Αυτή η εικόνα είναι από τις πιο cool εικόνες που έχουμε δει στο παιχνίδι, κατά βάση. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πανοφόρι, είναι πάρα πολύ σωστά συνδυασμένο με τα γυαλιά αυτά. Ωραία τη μαρινιέρα. Κάτι δεν πάει καλά με αυτή τη φούστα. Αλλά και από την άλλη, δεν είναι και τόσο κακή. Τώρα που το είπε η Σοφία να γυρίσει. Όχι, άλλαξε όλη. Άλλαξε όλη η εικόνα. Και το έκανα και τελευταία στιγμή το γύρισα. Ξεκούρασε και τα παπούτσια τώρα, να καταλάβει. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν κι εγώ πριν να γυρίζαμε τη φούστα ή αν αυτή η ποιότητα ακριβώς ήταν ένα ωραίο ποδηλατικό, ας πούμε. Και η μπλούζα ήταν έξω. Και είχαμε μία φάσα ασημένια. Πάλι θα ήταν ωραία. Τα παπούτσια προτιμούσα να μην είναι τόσο γυαλιστερά, δεν με χαλάνε κιόλα. Το μόνο που πραγματικά με χαλάει και είναι παντελώς ασχετό είναι η τσάντα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την εικόνα. Κατά τα άλλα, οτιδήποτε άλλο έχει μια πολύ ωραία αφέλεια που μακάρι όλα τα κορίτσια που ρίχνουν ό,τι βρίσκουν πάνω τους να ήταν έτσι. Ωραία εικόνα πολύ, ανεπιτίδευτη. 3. Όπα! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπαγλαμάς. 10,4 είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Το περίμενες ότι θα γίνει αυτό εδώ που είχες φύγει με 1,4. Όχι. Όχι. Για πήγαινε τώρα στη θέση σου. Μπράβο, Διονυσία. Να μάθετε.